Ναι, αυτό λέει ο Άγιος ήταν το κύριο έργο των Αγίων. Δηλαδή να κρύβωνε τη χάρη. Έτσι. Βλέπουμε τον Άγιο Αρσένιο που έκανε τρέλες, ας πούμε, για να κρύψει τη χάρη που είχε. Θα ζητάει από το Θεό να το σκεπάζει και ο ίδιος θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην φαίνεται. Έτσι, να το κάνει κρυφά το πνευματικό έργο που κάνει. Ο ίδιος ο Κύριος άλλωστε αυτό μας είπε, έτσι, και την νηστεία να την κάνουμε κρυφά, να μην φαίνεται να την νηστεύουμε, και την προσευχή να την κάνουμε κρυφά, στο ταμείο μας, έτσι, το ταμείο το εξηγήσαμε άλλη φορά νομίζω, ήταν το πιο, ας το πούμε, ασφαλισμένο μέρος του σπιτιού, ένα δωμάτιο σκοτεινό ενδεχομένως, χωρίς παράθυρα, έτσι, όπου εκεί μπορούσε κανείς, θα λέγαμε, με ησυχία περισσότερη από τις άλλους χώρους του σπιτιού, κλείνοντας και την πόρτα, έτσι να αφοσιωθεί στην προσευχή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, είσαι θες το ταμείο σου, στο πιο απόκριφο και ασφαλισμένο και ήσυχο και αφεγγή, δηλαδή χωρίς φως, χωρίς παράθυρα και λοιπά τόπο, όπου εκεί θα μπορέσει να μιλήσει στο Θεό Πατέρα σου. Και ο Θεός που σε ακούει εν κρυπτό θα σου αποδώσει εν το φανερό. Το ίδιο και την ελεημοσύνη. Έτσι. Όλα τα πνευματικά έργα να τα κάνουμε όσο γίνεται μακριά από τα μάτια των ανθρώπων. Τώρα από τον διάβολο πάλι για να προστατευτούμε θα πρέπει να προσευχόμαστε και ο Θεός θα μας σκεπάζει. Έτσι. Βέβαια πόλεμο πάντα θα έχουμε. Ειδικά όταν κάνουμε προσευχή, έτσι, αλλά το παραχωρεί αυτό ο Θεός ακριβώς για να φανερωθεί, να φανερωθούν οι δόκιμοι, έτσι, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να αγαπήσουν τον Θεό.